Τρία από τα τέσσερα πρόσωπα που στελεχώνουν το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο Ρέθυμνο διεκδικούν για πρώτη φορά την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές. Στο Ρέθυμνο έχουμε μια ανανέωση σε ποσοστό 75% σε σχέση με τις εκλογές του 2019. Με νέα πρόσωπα άθαρτα, γνωστούς στην κοινωνία, θα δώσουν το μήνυμά τους αυτές τις μέρες, θα το περάσουν και στην νεολαία και στους μεγαλύτερους και σε όλους. Πέραν του νυν βουλευτή Γιάννη Κεφαλογιάννη, υποψήφοι είναι η γιατρός Δέσποινα Παπαδάκη, η Άρτεμις Νικηφόρου, 28 ετών και νεότερη ως τώρα υποψήφιο σε επίπεδο Κρήτης, και ο επιχειρηματίας Γαβριήλ Τσουντάνης. Επιδιώκουμε, όπως έχω πει κατ' επανάληψη και ο Πρωθυπουργός, την σύγκριση και όχι την σύγκρουση. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία κατέρχεται σε αυτές τις εκλογές αντιπαρατεθέμενη με τα υπόλοιπα κόμματα όσον αφορά τις προγραμματικές της θέσεις. Και σίγουρα δεν είμαστε αυτοί εμείς οι οποίοι θέλουμε να διατηρήσουμε ένα κλίμα τοξικότητας όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ούτε βέβαια και ένα κλίμα πολιτικ όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ με τους διαφόρους αγνώστους Χ. Διεκδικούμε μια καλύτερη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με αξιοπρέπεια, ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας, τα οποία αξίζουν ένα καλύτερο αύριο και τους ταιριάζει. Και με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά αποφάσισα να αποδεχτώ αυτή την πρόταση και να εργαστώ μαζί με άλλους που πιστεύουν ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα που πληγώνουν τον τόπο μας. Πρέπει και η νέα γενιά να λάβει ευθύνες. Θέλω να αποδείξω με την υποψηφιότητά μου ότι και οι νέοι μπορούν να συμμετέχουν και να δραστηριοποιηθούν, έτσι ώστε η χώρα μας και η πόλη μας συγκεκριμένα να πάει καλύτερα. Τα τελευταία 14 χρόνια συμμετέχω ενεργά σε δράσεις που έχουν να κάνουν με την αναπηρία και με την προσβασιμότητα στην πόλη μου. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα για να διεκδικήσω περισσότερα και αυτό θα προσπαθήσω. Κατά την επίσημη παρουσίαση των υποψηφίων εκφράστηκε η βεβαιότητα για πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και στο Ρέθυμνο. Μέχρι σήμερα οι άλλοι έπαιζαν μοναχοί τους. Τώρα από σήμερα και μετά μπαίνουν στη μάχη και οι πρωταθλητές. Πρώτο κόμμα στον νομό Ρεθύμνης. Νομίζω έχουμε τις δυνατότητες να το πετύχουμε και θα το πετύχουμε. Ξαναλέω, από σήμερα μπαίνουν στη μάχη και οι δικοί μας υποψήφοι και όλος ο κομματικός μηχανισμός. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Θεωρούμε ότι, με βεβαιότητα το λέω, ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές. Αυτό δείχνουν όλες οι επαφές που έχουμε με τον κόσμο. Με αφορμή την παρουσίαση των υποψηφίων, πραγματοποιήθηκε και η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί θα προγραμματίσουμε να κάνουμε συγκεντρώσεις, παρουσία όλων των υποψηφίων βουλευτών στις έδρες ή κοντά στις έδρες των Δήμων. Στο ενδεχόμενο της εξαγωγής δεύτερου γύρου εκλογών, που θα πραγματοποιηθεί με λίστα υποψηφίων, αυτή σε επίπεδο Ρεθύμνου ανακοινώθηκε πως θα καταρτιστεί ανάλογα με τη σταυροδοσία του πρώτου γύρου.